Θέμα χρόνου είναι να γίνει νόμος του κράτους η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, καθώς η κυβέρνηση φέρνει τη ρύθμιση στη Βουλή για τους εργαζόμενους στις δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Η λέξη απόλυση δεν θα υπάρχει στη ρύθμιση, ωστόσο η άδεια άνευ αποδοχών δεν θα προσδιορίζεται χρονικά. Πειθαρχικές κυρώσεις επίσης δεν θα υπάρχουν. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για κίνητρα και αντικίνητρα, δηλώνοντας αισιόδοξος για την πορεία των εμβολιασμών. We have also reached that threshold. I'm happy to report that with a comprehensive campaign that we have put together, and I think with a proper balance between incentives and disincentives, we see vaccinations significantly pick up over the past weeks, and we need to continue along that path. Η εγγνώση του Πρωθυπουργός καλλιεργεί αυτή τη στρατηγική, τη στρατηγική της διχόνοιας και του διχασμού, για να αποσύσει από πάνω του τις ευθύνες. Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, κινητά συνεργεία για να φτάσουμε πιο κοντά στους πολίτες και να τους διευκολύνουμε. Με βάση τη ρύθμιση, ο εργοδότης είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα θα έχει το δικαίωμα να ρωτά τους εργαζόμενους εάν έχουν κάνει το εμβόλιο και αναλόγως να ρυθμίζει τη μεταξύ τους σχέση. Η κείμενη νομοθεσία ως ισχύει σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή από την κυβέρνηση, καλύπτει τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι επιχειρήσεις θα κρίνουν ότι η εργασία που κάνει ένας εργαζόμενός του, ο οποίος αρνείται να εμβολιαστεί, προκαλεί πρόβλημα στη λειτουργία της επιχείρησης. Οι απολύσεις έφεραν και κόντρα στη Βουλή. Είστε υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού ορισμένων επαγγελματικών ομάδων, ναι ή όχι? Αρχίζουμε και τους τρομοκρατούμε και τους λέμε θα σε απολύσω, θα σε θέσω σε αργία. Είναι απλά τα πράγματα, κύριε Ζαχαριάδη. Υποχρεωτικότητα χωρίς κύρωση δεν έχει νόημα.